Πάμε στο άλλο παράθυρο, η Έλενα Χελβατζόγλου. Χρυσό Στρατουλάκο, να μας δώσει και την τελευταία εικόνα και βλέπουμε και την Έλενα Χελβατζόγλου από τον Εύρο. Ξεκινάμε με τον Χρήστο. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε στο σημείο που ξεκίνησαν όλα. Είμαστε στην πάνω πλευρά. Εδώ λοιπόν βλέπετε από εδώ ξεκίνησε η φωτιά και κατέβηκε προς το χωριό. Βλέπετε, ακόμα καίγονται σπίτια. Δυστυχώς η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Δεν μπορέσαν εύκολα οι αρχές να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά. Με αποτέλεσμα να μιλάμε για καταστροφή. Εδώ ήταν ένα μικρό σπιτάκι το οποίο καταστράφηκε. Δίπλα ακριβώς είναι ένα άλλο σπίτι το οποίο κάηκε. Προς τα κάτω τώρα σιγά σιγά θα μεταβούμε. Θα δείτε σπίτια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες και δυστυχώς ακόμα καίγονται μέχρι και αυτήν την ώρα. Το χωριό υπέστη μεγάλες ζημιές. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τον αριθμό των σπιτιών τα οποία καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Ωστόσο φαίνεται ότι είναι αρκετά. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι ο δρόμος που ξεκινήσαμε σιγά σιγά να σας δείχνουμε τις εικόνες. Πράγματι, βλέπαμε και τους ανθρώπους να βρέχουν τις αυλές των σπιτιών τους με λάστιχα. Αυτός ο δρόμος δεν είναι, Χρήστο? Ακριβώς, είμαστε στην πάνω-πάνω πλευρά. Βλέπετε λοιπόν, εδώ ακόμα καίνε. Κάτω καίγεται ακόμα ένα σπίτι. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Καταστράφηκαν οι περιουσίες μιας ζωής. Μέσα σε πολύ λίγη ώρα η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Ήταν δυνατή η άνεμη. Πραγματικά, όπως το είδαμε και νωρίτερα, είδαμε και εθελοντές οι οποίοι λένε δεν μπορούμε άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Είχαμε και την καταγγελία που ακούσατε λίγο νωρίτερα εδώ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι μιλάμε για αρκετά σπίτια τα οποία κάηκαν, καταστράφηκαν, οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Χρήστο, πάντως μετρώντας από τις ατελείωτες συνδέσεις που έχουμε κάνει σήμερα μαζί σου, σε κάθε σύνδεση βλέπαμε και ένα σπίτι το οποίο είτε κινδύνευε, είτε η φωτιά ήταν στην αυλή, είτε και εγώ ήταν ολοσχερός. Άρα μπορούμε να μετρήσουμε περί τα 8, 9, δεν ξέρω, νομίζω αυτά που έχουμε δείξει εμείς στην κάμερα τουλάχιστον είναι περίπου τόσα. Ναι, αν και έκανε μια διακοπή το τηλέφωνό μου, τουλάχιστον εκτιμώ ότι είναι πάνω από 5-6 τα σπίτια τα οποία κάηκαν. Βέβαια σας λέω ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν έχει φτάσει. Επιχειρούν, ακριβώς, επιχειρούν οι δυνάμεις, ίσως να είναι παραπάνω το νούμερο. Βλέπετε λοιπόν ένα σπίτι το οποίο καταστράφηκε, δεν ξέρω ένας χώρος που ήταν εδώ. Βλέπετε, δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα, κάηκαν τα πάντα. Απόρω να, αν μπορείς να δείξεις και κάτω, βλέπετε ένα σπίτι το οποίο έχει φουντώσει τώρα και καίγεται. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Πόσα σπίτια είστε στην περιοχή εδώ πέρα, είμαστε στον αέρα, πόσα σπίτια θεωρείτε ότι έχουν καεί? Εγώ είμαι από πιο κάτω από το κέντρο, πάρα πολλά σπίτια, αλλά από το κέντρο έχουν καεί, εδώ κάτω δεξιά έχουν καεί, τρέχουμε όποιον προλάβουμε να το σώσουμε. Εσείς ήσασταν εθελοντής εδώ και βρεθήκατε εδώ? Εθελοντήσουμε, ναι. Έχετε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα εδώ στην περιοχή, νομίζω είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι. Τώρα πριν 10 χρόνια είχε ξαναπάρει, αλλά ήταν υπάρχει πάνω. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή όμως, δυστυχώς. Έγινε χαμός. Μας αφήσαν έτσι από χτες και γίνει χαμός. Και σήμερα τρέχουμε και προλάβουμε. Δυνάμεις πυροσβεστικής υπάρχουν εδώ, έχετε δει, γιατί ακούσαμε και για έλλειψη νερού από το υδροφόρα. Εγώ που ήρθα πριν κανένα τρίωρο, πετάνε δύο. Και τώρα πιο πολύ ο κόσμος, οι εθελοντές πιο πολύ νομίζω ότι έχουμε κάνει στα σπίτια για να βρέξουμε τα σπίτια από εδώ και από εκεί. Χρήστο, ακούσαμε τον εθελοντή να μας λέει ότι έχουν καεί πολλά σπίτια. Εγώ με το μηχανάκι, με τους δικούς μου, πηγαίνουμε από εδώ, από εκεί, γιαγιάδες παίρνουμε, ποτίζουμε σπίτια, ό,τι προλάβουμε κάνουμε. Ακούσαμε λοιπόν να μας λέει ότι έχουν καεί πολλά σπίτια στον οικισμό. Σου είπε μάλιστα να μην κατέβεις προς τα κάτω, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν είναι ασφαλές.